παραμονή με ιστορία στην παράδοση των βιολογικών. Οι μοναχοί πάντα παρήγαγαν λάδι για τις δικές τους ανάγκες και ήταν πάντα βιολογικό. Μετά τα χρόνια συνεργάστηκαν με τους παραγωγούς της περιοχής, τους βιοκαλλιεργητές και έφτιαξαν την εταιρεία Βιοσιτία, ώστε να μπορεί το λάδι αυτό να το καταναλώνει και ο κριτικός, ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος και ο πολίτης του κόσμου. Σήμερα, εκτός από το λάδι, τι άλλο παράγουμε βιολογικό? Στη Μονή παράγουμε μόνο βιολογικό ελαιόλαδο, σαν βιοκαλλιεργητές Σιτίας. Η Μονή έχει και άλλες δραστηριότητες, όπως κρασί και διάφορα άλλα προϊόντα. Τα οποία επί των πλήστων εξάγονται ή καταναλώνονται στην αγορά της Κρήτης ή στην αγορά της Ελλάδας γενικά? Το βιολογικό ελαιόλαδο Pop Σιτίας, για το οποίο βρισκόμαστε εδώ στη The Drop, καταναλώνεται στην Ευρώπη, γιατί ο Ευρωπαίος πολίτης είναι εκπαιδευμένος να αναγνωρίσει το ποιοτικό προϊόν και έχει τη δυνατότητα και να το πληρώσει. Στην Ελλάδα, ωστόσο, είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με την βιοκαλλιέργεια σε πάρα πολλούς τομείς, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου οι καταναλωτές συνειδητά επιλέγουν ή αναζητούν τα βιολογικά προϊόντα. Στους βιοκαλλιεργητές Σιτίας, στην Ιερά Μονή το Πλού, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, γιατί βγάζουμε βιολογικό προϊόν και πράγματι η αλήθεια είναι ότι αυτό μας ανοίγει τις αγορές, γιατί πάντα, κυρίως ο δυτικός κόσμος, ζητάει βιολογικό προϊόν για την υγιεινή διατροφή του. Θα μπορούσε και ο Έλληνας να καταναλώσει βιολογικό προϊόν ή δεν το γνωρίζει, δεν ξέρει τα χαρακτηριστικά ενός βιολογικού προϊόντος? Κοιτάξτε, για παράδειγμα, εμείς στην Κρήτη που όλοι έχουν ένα κήπο, όλοι βγάζουν το δικό τους λάδι κλπ. Ο καθένας θεωρεί ότι τα δικά του προϊόντα είναι αγνά. Η αλήθεια όμως είναι ότι στη σύγχρονη εποχή χρειάζεται η πιστοποίηση για να ξέρει πραγματικά ο καταναλωτής τι είναι αυτό που παίρνει και όχι το no-name προϊόν που κυκλοφορεί από πόρτα σε πόρτα και που μπορεί ο άλλος να δηλώσει ότι είναι βιολογικό και τελικά να μην είναι. Βλέπουμε ότι το βιολογικό ελαιόλαδο της Σιτίας, των ανθρώπων και του μοναστηριού, ότι έχετε βρει και πολλούς έξυπνους τρόπους συσκευασίας που και να μην θέλει κανείς να το δει, θα το αγοράσει από την συσκευασία. Κάνουμε τώρα μία προσπάθεια rebranding, να φτιάξουμε καινούργιες ετικέτες. Αυτό που θέλαμε είναι να βγαίνει πραγματικά η ιστορία του μοναστηριού, για να καταλαβαίνει ο περαστικός ή οποιοδήποτε το δει στο ράφι ότι πρόκειται για ένα μοναστηριακό προϊόν, αγνό προϊόν. Αυτό βγήκε με τις καινούργιες συσκευασίες σε γυάλινη φιάλη σκουρόχρωμη για να μην οξυδώνεται το προϊόν και σε στρόγγυλο δοχείο, που φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά το Πλού Μονάστερι. Επίσης, επενδύσαμε σε μικρές συσκευασίες το 50 και 100 ml, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στην εστίαση πάνω στο τραπέζι του εστιατόρα, για να είναι σίγουροι ότι ο πελάτης θα τρώει το προϊόν που δεν έχει ανοιχτεί πριν από κάποιους άλλους.